σύσκεψη με θέμα την ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας στα Ιόνια νησιά πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στην Κέρκυρα. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων Σπύρος Σπύρου, ο Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας Χρήστος Κούρτης, ο υποδιοικητής της 6ης ΔΠΕ Γιάννης Λαουδιάς, ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας Κώστας Γρηγορόπουλος, ο υποδιοικητής Γιάννης Αλαμάνος και ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων Νικήτας Καραλής. Εκτός από τα έργα που είναι ήδη ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, στη σύσκεψη ο κ. Λαουδιάς αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των κέντρων υγείας σε όλα τα νησιά του Ιωνίου και ζήτησε να ενταχθούν αυτά της Κέρκυρας με προϋπολογισμό 760.000 ευρώ. Της Κεφαλονιάς με προϋπολογισμό 380.000 ευρώ, της Λευκάδας με προϋπολογισμό 190.000 ευρώ, καθώς και η προμήθεια 5 ασθενοφόρων για τις ανάγκες των υγειονομικών μονάδων της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στην κατασκευή κέντρου στήριξης αμαίας στην Κέρκυρα, έργο το οποίο κολλάει λόγω έγκρισης νέων προσλήψεων και τόνισε πως δεν μπορεί να θεωρούνται τα αμαία δεύτερης κατηγορίας πολίτες, να αφήνεται η πρόνοια και η εκπαίδευσή τους στους γονείς και στη φιλανθρωπία ατόμων και συλλόγων. Ο κ. Λαουδιάς υποσχέθηκε στήριξη και έκρινε ότι το πρώτο βήμα είναι η έγκριση σκοπιμότητας του έργου. Ο πρόεδρος του νοσοκομείου Κέρκυρας, κ. Γρηγορόπουλος, ανέφερε ότι το θέμα θα τεθεί και στον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες μέρες στο νησί. Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με την απόσυρση πλοίων από τις ακτοπλοϊκές γραμμές του νομού Κέρκυρας κατέθεσε ο βουλευτής Κέρκυρας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Δένδιας. Λόγω της απόσυρσης των πλοίων αυτών από τις ακτοπλοϊκές γραμμές του νομού μειώθηκαν τα πλοία που εξυπηρετούν την πορθμιακή γραμμή Κέρκυρα-Ιγουμενίτσα, δεν λειτουργεί γραμμή Λευκύμης-Ιγουμενίτσα, ενώ η Παξή και τα διαπόδια νησιά στερήθηκαν της τακτικής συγκοινωνίας τους με την Κέρκυρα και την Ιγουμενίτσα. Ο κ. Δένδιας ρωτά σχετικά με τον έλεγχο από τις ελληνικές αρχές για την αξιοπιστία και τη φερεγγιότητα των ιογνωμόνων και των πιστοποιητικών αξιοπλοείας που εκδίδουν για πλοία της ελληνικής ακτοπλοείας, για ποιους συγκεκριμένους λόγους απεσύρθηκαν από τις ακτοπλοϊκές γραμμές του νομού 7 μέχρι σήμερα πλοία και αν πρόκειται να αποσυρθούν και άλλα και τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την αποκατάσταση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας των λιμένων του νομού Κέρκυρας μεταξύ τους και με την Ιγουμενίτσα. Για το ίδιο θέμα, επιστολή προς τον Υπουργό κ. Χρυσοχοΐδη απέστειλαν και οι αντιδήμαρχοι Διαποντίων και συγκεκριμένα των δημοτικών κοινοτήτων Οθωνών, Ερίκουσας και Μαθρακίου, ζητώντας την έγκριση ενός επιπλέον δρομολογίου στην άγωνη ακτοπλοϊκή γραμμή Άγιο Στέφανος Διαπόντια νησιά και την επιδότηση κατάλληλου οχηματογωγού πλοίου στη θέση του Αλέξανδρος για αποκλειστική μεταφορά οχημάτων, ειδών πρώτης ανάγκης και καυσίμων για μία φορά τη βδομάδα τουλάχιστον από την πόλη της Κέρκυρας. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Μάκης Φόρτες με επιστολή ζήτησε από τον Περιφερειάρχη Σπύρο Σπύρου να τεθεί ως θέμα προημερήσιας διάταξης στο Συμβούλιο της Κυριακής το ζήτημα της διακοπής των δρομολογίων των φέρι. Μεταξύ άλλων, ο κ. Φόρτες επισημαίνει: η διακοπή της σύνδεσης των Διαπόντιων και των Παξών με την Κέρκυρα, αλλά και της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης με τη Λευκάδα, τη Ζάκυνθο και τον Αστακό, διαρκούσης της τουριστικής περίοδου, επιφέρει μεγάλο οικονομικό πλήγμα στα νησιά μας, αλλά και στην ίδια την τουριστική μας εικόνα. Από τα πιο ακριβά εισιτήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι πληρώνουμε στις ακτοπλοϊκές γραμμές του Ιωνίου. Ο επικεφαλής του συνδυασμού ΑΝΑΣΑ, Θεόδωρος Γαλιατσάτος, αναφέρθηκε στο θέμα αυτό και οι θέσεις του δημοσιεύονται και σε αρκετές ειδησιογραφικές ιστοσελίδες της περιφέρειας. Σε αυτές περιλαμβάνεται πίνακας με τις τιμές των εισιτηρίων, στοιχεία διαθέσιμα για συγκρίσεις και συμπεράσματα. Ο συνδυασμός ΑΝΑΣΑ προτείνει ο Περιφερειάρχης να ξεκινήσει επαφές με όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή με στόχο τη δραστική μείωση των τιμών, να προχωρήσει διαδικασία για την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου στα Ιόνια νησιά, η δοκιμαστική εφαρμογή του και ένταξη στο ΕΣΠΑ, να δημιουργηθεί δημόσιος φορέας με τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης που θα έχει ευθύνη της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας σχετικά με τις άδειες, τα δρομολόγια και τις τιμές και να καθοριστεί ειδική συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου με συμμετοχή του Περιφερειάρχη, των Δημάρχων, εκπροσώπων ναυτιλιακών εταιριών και κοινωνικών φορέων με αντικείμενο τις τιμές των εισιτηρίων στα Ιόνια νησιά. Φαίνεται λοιπόν ότι οι τιμές είναι υπέρ των δέων υψηλές και φυσικά αυτό δεν μπορεί να το αφήσουμε ασχολίαστο, δεν μπορεί να παραμένουμε απαθείς ως Περιφερειακό Συμβούλιο, ως άνθρωποι που έχουμε σχέση με τα κοινά και που έτσι κι αλλιώς ως Περιφέρεια πια έχουμε ως αντικείμενο, ως αρμοδιότητα την συγκοινωνιακή σύνδεση των νησιών της Περιφέρειας μεταξύ τους. Σύμφωνα με ανάρτηση στην ειδησιογραφική κερκυραϊκή ιστοσελίδα ενημέρωση, η βουλευτής Άντζελα Γκερέκου, μέσω ανακοίνωσής της, αναφέρει ότι έγινε δεκτό από το Υπουργείο Παιδείας το αίτημά της για τη δημιουργία σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στη Νότια Κέρκυρα, στη Λευκύμη. Όπως ενημέρωσε τη βουλευτή ο Γενικός Γραμματέας Διαβίου Μάθησης, κ. Ευθύμιος Μπάκας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ελάχιστος αριθμός των ενδιαφερόμενων να υπερβαίνει τους 15.
Το μεσημέρι της Τετάρτης ολοκληρώθηκε η κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε δίπλα στο δρόμο στην περιοχή Παράδεισος στη Λιγιά Λευκάδας. Η φωτιά προκλήθηκε πιθανότητα από τσιγάρο που πέταξε κάποιος οδηγός που περνούσε από το σημείο. Διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν την πυροσβεστική και μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο έφτασαν 3 οχήματα της υπηρεσίας με τα πληρώματά τους που κατάφεραν και έσβησαν τη φωτιά πριν προλάβει να επεκταθεί. Στο σημείο βρισκόταν και περιπολικό της τροχιάς που διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων προκειμένου να γίνει δυνατή η κατάσβεση. Μια 79χρονη γυναίκα εντοπίστηκε χθες βράδυ νεκρή στη θάλασσα και ανασύρθηκε στην περιοχή Μωραΐτικα στην Κέρκυρα. Η ηλικιωμένη διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η σωρός της πρόκειται να μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Κέρκυρας για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Προανάκριση διενεργείται από τη λιμενική αρχή Κέρκυρας. Με αφορμή τη συμπλήρωση 58 χρόνων από το μεγάλο σεισμό του 1953, η Εταιρεία Κεφαλαινιακών Ιστορικών Ερευνών και το Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης διοργανώνουν εκδήλωση στην οποία θα γίνει αναφορά στους σεισμούς στην Κεφαλονιά και Ιθάκη και στη συνέχεια η παρουσίαση του βιβλίου Σεισμοί και Οικιστική Ανάπτυξη, ο ρόλος του αρχιτεκτονικού, πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού που επιμελήθηκαν οι καθηγητές Ηλίας Μπεριάτος και Παύλος Μαρίνος Δελεδέτσιμας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου στις 7:30 στο Αργοστόλι, στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.